Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο τελικό του Junior Masterchef. Οι δύο ομάδες που είναι μαζί μας, η κόκκινη και η πράσινη, έχουν στους πάγκους τους υλικά για προφιτερόλ. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Δεν το περίμενα ότι θα κάναμε γλυκό. Πω πω. Δεν πειράζει, θα βρούμε τον τρόπο. Είμαστε ομάδα. Αχ, ανησυχώ πολύ. Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε τη σοκολάτα μαλακή? Μα θα τη λιώσουμε στην κατσαρόλα. Δεν θυμάσαι που είπαμε ότι ένα στερεό γίνεται υγρό αν το βάλουμε σε ζεστό μέρος? Αυτό είναι η τίξη. Εμπρός πάμε. Γεια σας νέα φιλαράκια. Τι χαρά που είμαι εδώ. Ήρθα από τη Βραζιλία και μαζί σας τραγουδώ. Ποιος σου είπε, δεσποινής μου, ότι θα είμαστε μαζί? Ένα γάλα σαν και εμένα με ένα ξένο δεν θα μπει. Όσο για τη Βραζιλία, μπάλα έπαιζες εκεί? Όχι, είναι το σπίτι μου. Είναι η γειτονιά μου. Πάνω στο κακάο δέντρο μένουν τα γονικά μου. Πού ακούστηκε, μικρή μου, μια ζάχαρη γλυκιά με το μαύρο το κακάο να γυρνάει συντροφιά? Άσε που αυτή να λιώνει και δεν είναι καθαρή, και σε μένα που μαλεύρει χάλια κάνει την υφή. Μα μη μου μιλάτε έτσι, νιώθω άσχημα πολύ. Όταν λιώνω δεν βρωμίζω, αλλά πλώνω στο ταψί. Είναι η τίξη που με κάνει και υγρή και μαλακή. Δεν αξίζει σοκολάτα την καρδιά σου να χαλάς. Έλα πάμε στη Γαλλία, είναι ο τόπος που ζητάς. Πάσε με το Σαβαγιάρ και θα τους λες au revoir. Σαβαγιάρ και σοκολάτα, είστε διαφορετικοί. Και με εμάς την κατσαρόλα να μην λιώσετε μαζί. Αχ, τι είναι αυτό, βοήθεια! Μα τι είναι αυτό το χέρι που τη φίλη μου ζητά? Λες μετά από εκείνη να είμαι εγώ για τη σειρά? Ω, δεν θα γλιτώσει κανείς μας! Μπαίνουμε στην κατσαρόλα για να κάνουμε γλυκό. Η θερμότητα εκεί πέρα μας αλλάζει ριζικό. Αχ! Κάποιος μας ανακατεύει! Φίλοι μου από τις λίγες, τρέχω στο θερμό κι εγώ, και αν οι άλλοι δεν με θέλουν, πάλι εγώ τους αγαπώ. Εγώ για σένα λιώνω. Αυτός να μας τρελάνει προσπαθεί. Αχ, γλυκιά μου σοκολάτα, χωριστήκαν οι δεσμοί. Έγινε σαν το νεράκι, τώρα είσαι χαλαρή. Έρχομαι να σε βρω. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Τι περιπέτεια και τούτη που μας βρήκε ξαφνικά? Πώς μας ρίξαν στο ψυγείο και τι έρχεται μετά? Είναι που έρχεται η ώρα για να πήξει το γλυκό, και θα βγει η συνταγή μας πρώτη μες στο τελικό. Μα κανείς σας δεν κρυώνει και δεν νιώθει παγωνιά? Μόνο εγώ θέλω κουβέρτα να κουρνιάσω στη γωνιά. Δεν μ' αρέσει τόσο κρύο, μου αλλάζει τη ζωή. Πάνω που είχα χαλαρώσει, ξαναγίνομαι σφιχτή. Μα αν δεν ήτανε το κρύο, δεν θα σε έπιανα αγκαλιά. Είναι η πήξη που μας δένει σε μια νέα γειτονιά. Με την πήξη γίναμε ένα, πλησιάσαμε κοντά και συγγνώμη σου ζητάμε, σοκολάτα ταπεινά. Πόσο νιώθω ευτυχισμένη που όλα είναι ομαλά. Σε εσένα, κυρία Πήξη, τα χρωστάμε όλα αυτά. Πώς πάει, παιδιά, τελειώνουμε? Ναι, τώρα βγάζουμε το γλυκό από το ψυγείο. Ελπίζουμε η βοηθή μας να έκανε σωστά τη δουλειά της. Ξέρετε, σε αυτή τη συνταγή δεν ήμασταν μόνοι μας. Είχαμε μια πολύ σημαντική βοήθεια. Αλλά αυτά καλύτερα να σας τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Τώρα σκεφτόμαστε μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Και τώρα η τελική απόφαση. Νικήτρια είναι η πράσινη ομάδα. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό της επιτυχίας σας? Μα η τίξη και η πήξη. Μόνο αν σε βοηθήσουν αυτές μπορείς να κάνεις το πιο καλό.